αίσια έκβαση της προσπάθειας του ΟΗΕ θα έχει θετικό αντίκτυπο της γειτονικής χώρας με την Ελλάδα, που είναι το παλαιότερο μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Θα δυναμώσει την προοπτική αναβάθμισης και διεύρυνσης της συνεργασίας, θα εδραιώσει μια στέρεα σχέση που θα συμβάλλει σταθερότητα στην ανάπτυξη, την πρόοδο ολόκληρης περιοχής. Δεν θέλω να μπω σε μακρά συζήτηση, όποτε θέλετε την κάνουμε. Αλλά οι θέσεις, τα επιχειρήματα, τα μέσα που διαθέτουμε είναι γνωστά. Χωρίς αμοιβαία αποδεκτή λύση δεν μπορεί να υπάρξουν συμμαχικές σχέσεις. Χωρίς αμοιβαία αποδεκτή λύση δεν μπορεί να υπάρξει πρόσκληση της γειτονικής χώρας για συμμετοχή στην ίδια συμμαχία. Μη λύση σημαίνει μη πρόσκληση. Εάν πράγματι το γειτονικό κράτος θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αν θέλει πράγματι να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει στην πράξη να αποδείξει ότι μπορεί να είναι πραγματικός σύμμαχος και εταίρος. Οφείλει να επιδείξει έμπρακτο σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Οφείλει να αποδείξει ότι πληρεί όλα τα προαπαιτούμενα. Οφείλει, με μια φράση και κλείνω εδώ, να διανύσει την απόσταση που του αναλογεί για να συναντηθούμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στην εκκρεμότητα της ονομασίας του.